έχουμε νέα από τον Τούρκο πρέσβη, μίλησε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, λέγοντας ότι ο μόνος τρόπος για να επιλύσουμε τα προβλήματα και να μην επανέρχονται στο προσκήνιο είναι να φτιάξουμε κλίμα εμπιστοσύνης, ένα κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών. Το ρώτησαν τι κινήσεις μπορούν να γίνουν από την πλευρά της Τουρκίας για να βελτιωθεί το κλίμα στη σχέση με την Ελλάδα, να προχωρήσει η συνεργασία ο Τούρκο πρέσβη τόνισε ότι ο μόνο τρόπο είναι να μην μιλάμε σε τρίτου για παράπονα που έχουμε ο ένα από τον άλλον, να μην μιλάμε ο ένα για τον άλλον, αλλά να μιλάμε ο ένα με τον άλλον. Σε κάθε περίπτωση όμω αυτό σημαίνει, όπω τα λέει ο Τούρκο πρόεδρο, η Τουρκία να απειλεί την Ελλάδα και η Ελλάδα να μην καταφεύγει στου εταίρου τη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή γενικότερα στου διεθνεί οργανισμού και να ζητά το δίκαιο τη, το οποίο ταυτίζεται με το διεθνέ δίκαιο, εγώ τουλάχιστον έτσι το ερμηνεύω. Δική μου ερμηνεία είναι, ο Μπουράκ Ουζουγκέρι, ο Τούρκος πρέσβη, είπε ότι οι Αμερικανοί σύμμαχοι έχουν επανειλημμένο πει ότι η χρήση τη Αλεξανδρούπολη δεν έχει καμία σχέση με την Τουρκία και φυσικά του πιστεύουμε. Άμα το λένε, του πιστεύουμε. Αυτό που μα ενδιαφέρει είναι η Ανατολική Ευρώπη και η Μαύρη Θάλασσα. Όλα έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των συμμάχων μα στα Βαλκάνια και στη Μαύρη Θάλασσα. Η Μαύρη Θάλασσα είναι πολύ σημαντική για εμάς, διότι αποτελεί ένα από τα κύρια σημεία σύνδεσης μεταξύ της Τουρκίας και της Ρωσίας, άρα λοιπόν θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι ισορροπίες στην περιοχή που περιλαμβάνει την Ανατολική Ευρώπη και τη Μαύρη Θάλασσα θα διασφαλιστούν, γιατί θα είμαστε οι πρώτοι που θα υποστούμε συνέπειες αν αυτή η ισορροπία διαταραχθεί. Μίλησε και για την υφαλοκρηπίδα και τα χωρικά ύδατα αναφορικά με την πρόταση για προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο μόνο για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ, είπε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για υφαλοκρηπίδες στο Αιγαίο χωρίς να ξέρουμε μέχρι που φτάνουν τα χωρικά ύδατα. Το να πας στο δικαστήριο για μια υφαλοκρηπίδα δεν έχει νόημα αν δεν ξέρουμε που τελειώνουν τα χωρικά ύδατα. Τα χωρικά ύδατα κύριε Πρέσβη τελειώνουν σύμφωνα με το, με το Διεθνές Δίκαιο την Ούγκλος, τη Σύμβαση του Μοντέγκο του 1982 για το δίκαιο της θάλασσας, στα 12 ναυτικά μίλια. Έχει δικαίωμα κάθε κράτο να επεκτείνει τα χωρικά του ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. σύστο το έχετε κάνει ήδη στη Μαύρη Θάλασσα, μπορεί να γίνει και στο Αιγαίο και φυσικά αυτό περιλαμβάνει το σύνολο τη ελληνική επικράτεια. Φυσικά δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε, αλλά εγώ το λέω και των νησιών δεν υπάρχει οποιαδήποτε αιτιολογία να μην συμβεί κάτι τέτοιο και ακολούθως μετά η φαλοκρηπίδα. Ελπίζω να τα ακούνε Αυτά και οι θύνοντε του ελληνικού κράτου, ορίστε ο Τούρκο πρέσβη, λέει δεν μπορεί να μιλάμε για υφαλοκρηπίδε στο Αιγαίο χωρί να ξέρουμε μέχρι που φτάνουν τα χωρικά ύδατα. Να, εδώ είναι λοιπόν τώρα, συνάψαμε τι συμφωνίε, εξοπλιστήκαμε, προετοιμαστήκαμε για να εφαρμόσουμε το διεθνέ δίκαιο, τη διεθνή νομιμότητα. Επανέλαβε τέλο για ισχυρισμού τη Άγκυρα, του ισχυρισμού τη για δίθεν διαφορέ ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Καταρχά θα πρέπει να συμφωνήσουμε επί των προβλημάτων και στο βαθμό που είναι δυνατό να τα επιλύσουμε από κοινού ή αν όχι να τα παραπέμψουμε στο δικαστήριο, κατέληξε ο αξιότιμος Τούρκος πρέσβης. Ε, ας μου επιτραπεί εδώ να σχολιάσω ότι από όσο ξέρω και μελετώ και διαβάζουμε όλοι μας και παρακολουθούμε η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, η μόνη είναι η ορεθέτηση της υφαλοκρηπίδας και τώρα και της αποκλειστική οικονομικής ζώνης. Δεν υπάρχουν άλλες διαφορές. Βέβαια εδώ εκτός πολιτικής να πούμε ότι η Τουρκία καταπατά τη συνθήκη της Λοζάνης σε σειρά πολύ σημαντικά θέματα όπως είναι η απόδοση αυτονομίας στα δύο ελληνικά νησιά Ήμβρο και Τένεδο που δόθηκαν στην Τουρκία για την άμυνα των στενών και η Τουρκία έπρεπε να τα διατηρήσει αυτόνομα. Η Τουρκία καταπατά αυτή τη διάταξη τη συνθήκη τη Λοζάνη, καθώ και τα περί ανάμεσα στην ελληνική εθνική μειονότητα τη Κωνσταντινούπολης και την μουσουλμανική μειονότητα τη Δυτική Θράκη, συνθήκη που σέβεται η Ελλάδα στο ακέραιο όσον αφορά τη Θράκη. Η Τουρκία φρόντισε με διάφορα μέσα πολλά εκ των οποίων απαράδεκτα ο επικέστερος χαρακτηρισμός να εκδιώξει την άνω των 450.000 ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπόλεως, ενδεικτικά θα αναφέρω τα γεγονότα του 1955 και του 1964. Εμείς ελπίζουμε και ως χώρα, αλλά και εμείς εδώ από αυτό το κανάλι και πλειονότητα του ελληνικού λαού σε ειρηνική διευθέτηση με την Τουρκία με βάση το διεθνές δίκαιο, με βάση τους διεθνείς κανόνες και την κοινή λογική. Την διαθέτηση αυτών των θεμάτων που προαναφέραμε.